αυτόματη λειτουργία μας να είναι ότι λέμε κάτι με το όνομά μας. Ποιος είναι ο στόχος του Αρκούδου? Εγώ νομίζω ότι είναι αίσθημα δημοκρατίας. Είναι η ανάγκη που έχει ο καθένας από εμάς να εκφραστεί και να μην εκφραστεί σε καλούπια. Μου αρέσει το blog και μου αρέσει η δυνατότητα να γράφω, γιατί δεν μπορεί να με περιορίσει κανείς. Δεν μπορεί να με περιορίσει το έντυπο στο οποίο γράφω, η τηλεόραση στην οποία μιλάω, το μέσο από το οποίο εκφράζομαι. Εφόσον δεν υπάρχουν περιορισμοί και εφόσον μπορείς να πεις την άποψή σου και όσο μπορείς να πεις την άποψή σου, διατηρείς μια σχέση εντελώς φιλική με αυτό το μέσο και είσαι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινής. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσα να το στερήσω από τον εαυτό μου. Εφόσον έχω άποψη και δεν δεσμεύομαι πουθενά, δεν θα μπορούσα να το στερήσω από τον εαυτό μου. Να ρωτήσω εγώ κατευθείαν, γιατί έχω κόσμο μπροστά μου ο οποίος μπλογκάρει, γράφει, δημοσιογραφεί. Θέλω να ρωτήσω πρώτα τον Δημήτρη. Ανώνυμη ή επώνυμη δημοσίευση σε blog, Δημήτρη? Εγώ γράφω επώνυμη. Μπορεί να υπάρχει. Γιατί γράφεις επώνυμα, κατευθείαν στο Zoom? Γιατί εγώ θέλω να υπογράφω αυτό που. Θες να υπογράφεις. Και έτσι κι εγώ ξέρω ότι διαβάζω στο Microsoft τον Δημήτρη. Μάνο, επώνυμη ή επόμενη. Πάντα έγραφα Μάνο Αντώνερο. Αυτή που. Στα blogs. Η αμνονιμία ξεκίνησε από τα παιδιά που παίζανε. Ο ένας ήταν κόκκινος διάβολος, ο άλλος ήταν το πράσινο χαμομήλι και πάει λέγοντας. Μπράβο. Οι μεγάλοι το βάλανε για να κρύψουν τις ημίχιες σκέψεις τους. Ναι. Και είναι φυσικό αυτό. Είναι μια οθόνη, σκοτάδι, μόνο σου είσαι, ημίχια σκέψη παραμονεύει. Ποιος δεν θα ήθελε να την κάνει και ποιος δεν έχει κάνει ήδη. Σήμερα όμως τα κομπιούτερ. Και βέβαια εκεί εμφανίστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι που δυσκόλεψαν το πράγμα. Φυσικό είναι. Σήμερα όμως τα κομπιούτερ έχουν μια καμερούλα πάνω όλα. Τέλειωσε η ανωνυμία. Τέλειωσε η ανωνυμία. Όποιος θέλει το κάνει. Και κάτι άλλο. Μπήκαν πολλοί άνθρωποι σε αυτό για να γίνουν δημοσιογράφοι. Δεν ήταν δημοσιογράφοι για να γίνουν δημοσιογράφοι. Και μετά δεν μπορούσαν να το εισπράξουν. Γιατί αυτός ήθελε να λέγεται Κώστας Κωστόπουλος, ώστε η θεία του, η φίλη του, η μαμά του να χαίρεται που βλέπει. Όταν ήταν ο Κάκτος, δεν τον ενδιαφέρε. Οι άλλοι όταν πήγαινε να έλεγε εγώ θέλω ως όνομα, του λέγαν όχι εμείς ως Κάκτος. Μάλιστα. Χάθηκε το παιχνίδι. Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι που παίξαμε και τελειώνει γρήγορα. Γιατί δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε ένα που δεν υπογράφει. Και άλλωστε, εμείς μεγαλώσαμε υπογράφοντας. Σωστό. Λοιπόν, Δημήτρη, το θέμα είναι. Εγώ αναρωτιέμαι, όταν εσύ κάνεις μια εκπομπή κάθε μέρα, 6 με 8, στο City, το μη με ξυπνάς, μη με ξυπνάς από τις 6, τι διάθεση έχεις και τι επιλέγεις να δημοσιεύσεις στο blog σου? Ίσα-ίσα, άμα ξυπνάς νωρίς, έχεις και χρόνο και καθαρό μυαλό από τις 8 και μετά. Ενώ αν ξυπνήσεις στις 10 η ώρα, θα σε πάρει το μεσημέρι. Οπότε, ουσιαστικά. Εκτός να κοιμηθείς στις 10 η ώρα, όπως εγώ. Εκτός να κοιμηθείς στις 10 η ώρα. Διαβάζεις blog ή μόνο δημοσιεύεις το δικό σου? Όχι, διαβάζω. Προφανώς διαβάζω. Ποιο είναι το αγαπημένο? Δεν είμαι κάποιος, ας πούμε, που. Ποιο είναι το αγαπημένο σου blog? Του Μάνου διαβάζω πολύ συχνά. Του Γιάννη του Καφάτου. Είμαστε και φίλοι από παλιά, για να λέμε την αλήθεια τώρα. Για να λέμε την αλήθεια. Να ρωτήσω κάτι, παιδιά. Έχετε ένα νέο blogger απέναντί σας, ο οποίος από ό,τι είναι και ανήλικος. Τι συμβουλή θα του δώσετε στο πώς να συντηρεί το blog του? Να ξεκινήσω με τον Δημήτρη. Εγώ δεν θα έδινα συμβουλή, γιατί δεν θεωρώ για τον εαυτό μου τον απόλυτο ειδικό. Εγώ στον σε αυτόν τον πιτζίρικα θα του έλεγα να γράφει όπως αισθάνεται. Ναι. Και να είναι και σχετικά πιστός σε αυτό. Ωραία. Να μην το διατηρήσει δύο μέρες και. Πόσο πιτζίρικα? 17. Εγώ θα πήγαινα να μου δείξει μερικά πράγματα. Το παιχνίδι. Είναι για αυτούς, δεν είναι για εμάς, Νίκο. Ναι, και εσύ που είσαι πιτσιρικάς ακόμα, μεγάλος είσαι για αυτούς. Ναι, όπως βλέπεις, έχουμε κλειστά πράγματα που εμείς μιλάμε για επωνυμία, ανωνυμία, δημοσιεύματα, πράγματα. Να σου ρωτήσω κάτι ειδικά για αυτούς, Μάνο. Η ανωνυμία, και είναι εξαιρετικά παιδιά. Η ανωνυμία σε αυτή την περίπτωση είναι πρόβλημα ή είναι προστασία? Όχι, πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Γιατί? Έχω μεγάλη εμπειρία από κακόβουλους ανθρώπους. Οπότε και τα παιδιά από αυτό κινδυνεύουν. Αν κινδυνεύουν κάτι, αν κινδυνεύουν, που δεν κινδυνεύουν, γιατί όπως ξέρουμε όλοι μας, όσοι έχουν ασχοληθεί, μόλις πάνε να πατήσει ένα μπιτσιρικά και το πατήσει high, σε έχει σβήσει γιατί το έχει γράψει μεγαλίστικα. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε τώρα τι. Κινδυνεύει όμως από την ανωνυμία. Και προς Θεού το ίντερνετ δεν είναι για να κινδυνεύει. Περισσότερο κινδυνεύει στα αυτοκίνητα παρά από το ίντερνετ. Ένα παιδί. Εντάξει. Αλλά η ανωνυμία. Πρέπει να είναι καθαρό. Αφού το βάλαμε στη ζωή μας και έχουμε και εγώ και εσύ, πρέπει να είναι καθαρό. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει καριέρα με ψευδόνυμα. Να πω βέβαια ότι έχετε και οι δύο τα προσωπικά σας blog. Υπάρχει και το All We TV όμως. Είναι καινούργιο. Όπου εκεί μπαίνουν όλοι, μπορούν να δημοσιεύσουν τη θέση τους. Δεν μπαίνουν όλοι. Συνάδελφοι. Μπαίνουμε
7-8 άτομα, θα σου πω τα ονόματα αν σε ενδιαφέρει, όπως κάνουν ηθοποιοί που λένε στο θείασο που παίζουν και μετά βαριέται ο κόσμος. Αλλά εμένα μου αρέσει πολύ γιατί, ξαναήρθε η Ψιλικατζού. Ναι. Η οποία είχε σταματήσει και την έπεισα και ήρθε. Τέλεια. Ναι. Και έχουμε φτιάξει ένα πράγμα λοιπόν που είμαστε 7-8. Ας μπουν λοιπόν στο allwe.tv να το δουν, όπου κάνουμε και διάφορα πράγματα και βίντεο. Λέω λοιπόν στα παιδιά, μάλλον στους μεγαλύτερους θέλω και τα παιδιά ξέρουν, μην πέφτω στο ίδιο λάθος, να μην βλέπουν παθητικά το ίντερνετ. Μην βλέπετε παθητικά το ίντερνετ, φίλες και φίλοι. Δημιουργήστε. Αυτό λέει ο Μάνος. Πάρτε μια κάμερα, μια φωτογραφική, ένα μικρόφωνο. Ωραία. Και φτιάχτε. Το ταλέντο είναι απίστευτο εκεί μέσα. Συγγνώμη που φώναξα, αλλά είναι απίστευτο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, παιδιά, θα μείνετε μαζί. Εγώ σας χαιρετώ αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε για ένα πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως πάλι μαζί που στο στούντιο της Ψηφιακής Ελλάδας, στο στούντιο Δέλτα της Ελληνικής Τηλεόρασης, για να συνεχίσουμε με πολλά πλούσια θέματα, νέες επιχειρήσεις, φορολογία μέσω ίντερνετ, taxheaven.gr.